καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω στις υποθέσεις σας και σας ζήτησα να μου στείλετε στο Instagram είτε σε DM είτε να απαντήσετε στο story που ανέβασα. Ευχαριστώ όσους μου έστειλαν. Ήταν αρκετές υποθέσεις, θα πω την αλήθεια. Και ναι, χωρίς να πολυλογώ, ας ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, έχω τις υποθέσεις στο κινητό και ναι, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη υπόθεση. Νομίζω πως κατά βάθος αρέσει ο Finn. Εννοούμε το Finn Wolfhard από το Stranger Things που έπαιζε το Mike. Ναι, όχι, ούτε κατά βάθος, ούτε στην εμφάνεια δεν μ' αρέσει. Φυσικά σαν χαρακτήρας δεν έχω κάτι μαζί του, λόγω σου εμφάνιση δεν είναι του γούστου μου. Αυτό. Δεν ισχύει. Νομίζω πως είσαι ερωτευμένη από που το κατάλαβα σε αυτό. Όχι, δεν είμαι ερωτευμένη, ποτέ δεν υπήρξα ερωτευμένη, δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο και νιώθω σαν να με έχει χτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα, όχι, δεν το έχω νιώσει ποτέ, ούτε με την πρώτη μου σχέση δεν. Σχέση. Δεν την είχα νιώσει ποτέ, απλώς. Ήταν μια έξι, είτε θεωρούσα στην αρχή φίλο μου, μετά αγάπησα μέσα εισαγωγικά το χαρακτήρα του, ερωτευμένη δεν έχω υπάρξει ποτέ και λογικά όχι για αρκετό καιρό, θα δείξει. Είσαι snob. Γιατί? Πολλοί νομίζουν ότι είμαι snob. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, στα βίντεο μου βλέπετε βγάζω τη θετική μου πλευρά. Ναι, δεν είμαι snob. Γενικότερα, αν δεν ξέρω καν ποιον, δεν θα είμαι snob, θα είμαι τροπαλή. Stop, δεν έχω υπάρξει ποτέ, ακόμα και με άτομα που δεν με συμπαθούν, οπότε δεν συμπαθώ κι εγώ. Όχι, δεν μου αρέσει να είμαι snob. Ακόμα και κάποιον που δεν τον ξέρω και με σταματήσει στον δρόμο γιατί με έχει δει το social media, οτιδήποτε, ή με ξέρει από κάποιον φίλο του. Εγώ θα του μιλήσω. Δεν ξέρω γιατί θεωρείς ότι είμαι snob. Πραγματικά. Όχι. Καθόλου. Δεν τους είμαι η χαρά της ζωής με άτομα που γνωρίζω και που συμπαθώ και έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τους φίλους μου και τα λοιπά και τροπαλή. Ναι, είμαι αρκετά τροπαλή. Οπότε snob δεν θα μπορούσα να γίνω ποτέ. Σου αρέσει μόνο η ξένη μουσική? Εν μέρη, ναι. Δηλαδή 97% είναι ξένη μουσική, κυρίως αμερικανική μουσική, ισλανδική μουσική, καλλιτέχνες που είναι από Σουηδία, Νορβηγία, γενικότερα από όλη την Ευρώπη, και έχω ελάχιστα ελληνικά τραγούδια. Τα μόνα ελληνικά τραγούδια που έχω είναι της Φουρέιρας. Ναι, δηλαδή ακούω πολεμική μουσική Φρέιρα, Μέλισσα, αυτά, ναι. Ούτε τραπ μουσική, τραπ είναι idea. Πραγματικά δεν κατανοώ γιατί κάποιοι ακούνε τραπ μουσική. Ακούω μόνο ξένη τραπ μουσική. Γιατί η τραπ του εξωτερικού αξίζει. Είσαι αρκετά ευαίσθητη. Ναι. Κάνει και το ζώδιο που είναι ευαίσθητο. Δηλαδή, παρθένοι είμαστε όλοι αρκετά ευαίσθητοι, τουλάχιστον όσο μια ηλικία. Όταν ήμουνα δηλαδή, στο δημοτικό, έκλαιγα με το παραμικρό. Πραγματικά. Ακόμα και λίγο να με φώνασε ο δάσκαλός μου στα μαθηματικά μόνο. Ναι, άρχισα και έκλαιγα. Εντάξει, αυτό σταμάτησε νομίζω στην τρίτη δημοτικού. Ναι, μέχρι εκεί. Μετά έκλαιγα χωρίς κάποιον λόγο.
δηλαδή από καταστάσεις που ήταν λίγο περίεργες. Και τώρα συνήθως κλαίω. Όταν βλέπω κάποιον άλλο να κλαίει, ναι, βγαίνει αυθόρμητα. Και επίσης, όταν θυμώνω και έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που ανεβαίνει και η πίεση μου, ναι, τότε με πιάνουν τα κλάματα χωρίς λόγο. Νομίζω πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Είναι ένα φαινόμενο που το έχουν οι άνθρωποι που είναι λίγο ευαίσθητοι και οξύθυμοι. Οπότε, ναι, είμαι αρκετά ευαίσθητη, αλλά προσπαθώ να μην το δείχνω. Νομίζω πως δεν σου αρέσει να βάφεσαι, από ό,τι έχω καταλάβει στα βίντεό σου. Ναι, στα βίντεό μου δεν βάφομαι, δηλαδή, εντάξει, τώρα φορώ ένα lip gloss μόνο. Κοιτάξτε, σε αρκετά βίντεο έχω φορέσει lip gloss. Αλλά δεν είναι κάτι. Ναι, δεν μου αρέσει να βάφομαι στα βίντεό μου, γιατί θέλω να δείχνω το πραγματικό μου αυτό, ακόμα και με ελαττώματα, με σπυράκια, με οτιδήποτε, γιατί αυτή είναι η ζωή. Η κανονική ζωή επίσης δεν μου αρέσει να βάφομαι, δηλαδή μόνο σε ειδικές περιστάσεις θα βάλω foundation, μάσκαρα, ρούς, σκιές. Ναι, κυρίως σε χορούς του σχολείου, σε εκδηλώσεις, σε γάμους και βαφτίσεις. Παρόλο που φαίνεσαι ήρεμη, όταν είσαι με φίλους κάνεις τα πιο τρελά πράγματα. Εντάξει, όλοι το κάνουμε αυτό. Όταν είμαι με φίλους, η βλακεία πάει συνεχώ, πραγματικά. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι την πραγματική μου ηλικία. Δηλαδή, εγώ τώρα θα γίνω 17 και κάνω αυτά τα πράγματα. Και έτσι, ναι, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο όταν ακόμα είμαστε ενήλικοι να κάνουμε βλακίες με τους φίλους μας και να περνάνε καλά. Όταν δεν συμπαθείς κάποιον, το δείχνεις. Ναι, όσο σε ένα βαθμό φυσικά, δεν το δείχνω τόσο έντονα. Άμα δεν με συμπαθεί και ο άλλος, φυσικά και θα το δείξω. Αλλά δεν είναι στο χαρακτήρα μου γενικότερα να κρίνω κάποιον ή να μισώ τόσο πολύ κάποιον για να το δείχνω. Απλώς θέλω να τα έχω καλά με όλους. Νομίζω πολύ ανθρωπικό. Προτιμάς να μένεις μέσα παρά να πηγαίνεις σε κλαμπ. Ναι. Ειδικά τώρα έτσι που συνέβη το κορονοϊός είχαμε πάει σε κλαμπ. Είπαμε. Μπορεί να μην πάω καν σε χώρους του σχολείου. Δεν μ' αρέσει το clubbing. Ναι. Δεν μ' αρέσει να πίνω αλκοόλ. Γιατί ακόμα είμαι ανήλικη, είμαι στην ανάπτυξη και το αλκοόλ καθυστερεί την ανάπτυξη και μπορεί να πάθεις κάτι πιο σοβαρό, εκτός από το να μεθύσεις. Το μεθύσεις μπορείς να κάνεις τεράστια λάθη που μετά θα μετανιώνεις για όλη σου τη ζωή. Μπορεί ακόμα και πάνω μεθύσεις να πέσεις ακόμα και να πεθάνεις. Τα παιδιά στην ηλικία μας δεν το σκέφτονται τόσο πολύ και απλώς κάνουν του κεφαλιού τους. Ναι, προτιμάω να μείνω μέσα με τις πιτζαμούλες μου, με τα πατατάκια μου και να δω κάποια ταινία, σειρά κτλ. Ή να διαβάσω κάποιο βιβλίο παρά να αντιθώ, να βαφτώ. Πάω σε ένα κλαμπ με τη μουσική, με το καπνό, τώρα με το κορονοϊό. Και γενικότερα όταν είμαι σε κλαμπ δεν μπορώ να εκφραστώ γιατί τρέπομαι αρκετά. Και νιώθω ότι αν κάνω κάτι θα με κρίνουν, πώς θα χορέψω. Γενικότερα στα κλαμπ, να τα πάω στα μπαράκια κλαμπ οτιδήποτε, δεν χορεύω. Γιατί δεν είναι το στυλ μου να χορεύω μπροστά σε αγνώστους. Όχι ότι θα με ξαναδούνε, απλώς δεν μ' αρέσει. Αυτό. Νομίζω ότι είσαι αρκετά έξυπνη και όρημη. Oh, thank you. Ευχαριστώ. Η ξυπνάδα δεν με φαίνεται μόνο από τους βαθμούς, ελέγχους, τι είναι στη διαδρομή σου, στην εκπαίδευση, αλλά και με τις πράξεις σου, ακόμη και με πράγματα που δεν έπρεπε να κάνεις και το σκέφτηκες και δεν το έκανες, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που ό,τι τους κατέβει το κάνουν και ας το θεωρούμε ότι είναι βλακεία. Ναι, δεν το σκέφτονται. Να θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω ένα αρκετά
αρκετά μεγάλο δείκτη ευφυΐας. Δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά νομίζω πως κάτι υπάρχει εδώ μέσα, στο ωραίο μου κεφαλάκι. Και ώριμη, ναι, το ακούω σχεδόν καθημερινά στη ζωή μου, ότι είμαι αρκετά ώριμη για την ηλικία μου. Εντάξει, είναι και στο φύλλο κιόλας. Τα κορίτσια είναι πιο ώριμα από τα αγόρια, οπότε... λογικό. Αλλά, ναι, δηλαδή, πολλοί με παρομοιάζουν σαν 30χρονοι, 20χρονοι. Γιατί είμαι αρκετά όρημη και αντιμετωπίζω καταστάσεις ψύχραμα και έτσι όπως πρέπει και όχι με σπασμοδοτικές κινήσεις. Συμπεριφέρεσαι σεμνά. Να καταλάβω σεμνά και ως προς το ντύσιμο και προς το τι λέω, τι αναβάζω στο social media και το χαρακτήρα μου, τη συμπεριφορά μου γενικότερα. Ναι. Νομίζω για την ηλικία μου, ναι. Εγώ τώρα προκλικά ρούχα δεν φοράω, δεν είναι του στυλ μου, δεν ανεβάζω κάτι πάρα πολύ προκλητικό σε social media. Γενικότερα, νομίζω το τελευταίο χρόνο αρχίζω και ανεβάζω φωτογραφίες με εμένα και βίντεο που χορεύω κτλ. Γιατί τώρα άρχισα να νιώθω λίγο πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι είχα. Σαν συμπεριφορά, ναι, είμαι αρκετά σεμνή, δεν θα πω κάτι που θα προκαλέσει εντυπώσεις, είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Ναι, είμαι και χαμηλών τόνων από μόνη μου. Έτσι πρέπει να είσαι όμως σε αυτή την ηλικία. Πρέπει να είσαι σεμνή, γιατί τότε ο κόσμος θα σε χαρακτηρίσει κάπως περίεργα και λάθος, χωρίς να σε ξέρει. Οπότε δεν χρειάζεται κιόλας να δίνεις στον κόσμο αφορμές για να σε κατακρίνουν και κάτι. Σίγουρα δεν κάνω, δεν δίνω αφορμές για να με σχολιάζουν. Σου άρεσε από μικρή να χορεύεις? Ναι, 100% σωστό. Θα σας πω την ιστορία μου. Ο χορός μου άρεσε από όταν ήμουν 3 χρονών. Τότε άρχισα να κινούμαι κτλ. Πιο σταθερά. 4 χρονών ξεκίνησα παραδοσιακούς χορούς και μπαλέτο. Σταμάτησα το μπαλέτο στα 5 μου, 5,5 κάπου εκεί. Έκανα και 2 χρόνια μπαλέτο. Παραδοσιακούς χορούς συνεχίζω ακόμα και τώρα, συνεχίζουμε και του χρόνου. Αν και με 3η ηλικίου, δεν πειράζει, εγώ θέλω να συνεχίσω τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο, που θα έχω περιθώριο. Έχω κάνει όλα τα είδη χορού. Έχω κάνει 1 χρόνο hip hop, Latin και jazz, όλα αυτά μαζί πακέτο. Και μετά από 1η γυμνασίου, νομίζω άρχισε λίγο πιο εντατικά να κάνω μαθήματα χορού μέσω ίντερνετ, μέσω βίντεο στο YouTube. Το ξεκίνησα αυτό γιατί είδα ότι έχω προοπτικές, είδα ότι έχω ταλέντο, γιατί από μικρή μου το έλεγαν ότι έχω ταλέντο στο χορό. Από μικρή έκανα δικές μου χορογραφίες, από πολύ μικρή δηλαδή από το δημοτικό, και τις παρουσίαζα στα διαλύματα, αν και εντρυπόμουν πάρα πολύ να χορεύω. Πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια άρχισα να είμαι πιο σίγουρη για τις ικανότητές μου και για το ταλέντο μου. Τέλος πάντων, ανεβάζω και βιντεάκια με τις δικές μου χορογραφίες και τις χορογραφίες που έχω μάθει στο YouTube, στο Instagram, στο TikTok, γενικότερα. Ναι, και ο χορός είναι κάτι που με εκφράζει. Κάθε μέρα θα κάνω έστω και μία χορευτική κίνηση και όταν τον έξω δεν σταματάω να χορεύω όταν έχουμε μουσική. Και ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει λίγο πιο σοβαρό όταν το πανεπιστήμιο να ξεκινήσω κανονικά μαθήματα χορού σε κάποιο στούντιο, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο επαγγελματικό, κυρίως σε κάποια είδη, όπως χάρη στο μπαλέτο, θέλω να γίνω καλύτερη, γιατί είμαι κάτω του μετρίου. Δηλαδή θέλω να πάρω point, να ξασκηθώ, να μπορώ να κάνω κάποιες βασικές κινήσεις πάνω στις point και ναι, αν τύχει να δουλέψω
part-time σαν χορεύτρια. Έχεις μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον σου. Ναι. Πιστεύω πως έχω και κανονικά δεν θα έπρεπε. Γιατί αν δεν πραγματοποιηθούν οι προσδοκίες μου, τότε θα έχω κατάθλιψη κυριολεκτικά. Τώρα συγκεντρώνομαι κυρίως στο να διαβάσω αυτή τη χρονιά, όπως δεν είχα διαβάσει ποτέ στη ζωή μου, για να καταφέρω έναν από τους τρεις στόχους μου στο πανεπιστήμιο, να περάσω σε μία από τις σχολές που επιθυμώ, γιατί αν δεν συμβεί πραγματικά δεν θα ξαναδώσω, δεν θα θέλω να ξαναπεράσω από την διαδικασία και νομίζω κανένας δεν θέλει να ξαναπεράσει από την διαδικασία. Ελπίζω ότι φέτος τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι η κοινωνιολογία φεύγει από το εξεταζόμενο μάθημα και γενικότερα από μάθημα κατεύθυνσης και έρχονται τα λατινικά, που λατινικά τα λατρεύω. Και είναι αρκετά πιο εύκολα από την κοινωνιολογία, γιατί στην κοινωνιολογία έπρεπε να μάθεις όλο το βιβλίο, όλη την ύλη απ' έξω και να πας να τη γράψεις. Ενώ στα λατινικά είναι λίγο πιο εύκολο, νομίζω ότι με ενδιαφέρουν πιο πολύ τα λατινικά, γιατί είμαι γλωσσομαθής, μου αρέσει να μαθαίνω καινούργιες γλώσσες. Νομίζω ότι θα τα πω καλύτερα στα λατινικά από ότι θα τα πήγαινα στην κοινωνιολογία. Πάντως, αν δεν περάσω σε ελληνικό πανεπιστήμιο, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ψυχολογικά το καταφέρω να πάω στο εξωτερικό. Κάνω τρελό research για το ενδεχόμενο αν δεν περάσω σε ελληνικό πανεπιστήμιο, τι θα κάνω στην συνέχεια. Έχω ψάξει αρκετά πανεπιστήμια του εξωτερικού σε χώρες που δεν έχουν δίδακτρα. Είναι όλα δωρεάν, όλα τα πανεπιστήμια δωρεάν ή έχουν ένα πολύ χαμηλό ποσό διδάκτρων για να πας σε αυτή τη σχολή. Όπως είναι η Σουηδία, η Νορβηγία που είναι τελείως δωρεάν, είναι τέλειο. Και η Ισλανδία που σας είχα πει είναι πάρα πολύ οικονομική. Από τη μία θέλω να περάσω ελληνικό πανεπιστήμιο για να μην απομακρυνθώ πάρα πολύ από την οικογένειά μου. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι αν πέρασω ελληνικό πανεπιστήμιο, μπορεί να μην μου φύγει η ευκαιρία να φύγω στο εξωτερικό. Αν και μπορεί ναι, η σχολή να έχει Εράσμους και όντως να πάω για ένα εξάμεινο στο εξωτερικό, είτε ακόμα και για με το επιτυχιακό μπορώ να πάω στο εξωτερικό. Απλώς το να σπουδάζεις από την αρχή στο εξωτερικό είναι κάτι τέλειο διαφορετικό. Και νομίζω ότι θα μου έκανε και ήταν καλύτερο για μένα να πάω στο εξωτερικό από το πρώτο έτος. Ας περάσω σε δύο τουλάχιστον σχολές από αυτές που θέλω και ας έχω και στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορώ να πάω και στο εξωτερικό. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστεί να στείλω νωρίτερα το πολιτήριο λυκείου να με δεχτούν. Είναι και αυτό, μπορεί να χάσω χρονιά αν πάω στο εξωτερικό. Τέλος πάντων. Ναι, κάθε μέρα ψάχνω γι' αυτά. Ναι, το μυαλό μου έχει καθαρίσει με όλες τις πληροφορίες, με το τι έγγραφα πρέπει να παραδώσω κτλ. Το ψάχνω ακόμα, αλλά έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο μπροστά μας για να δούμε. Και η τελευταία υπόθεση, νομίζω, τρως αρκετά υγιεινά. Επειδή είμαι αδύνατη, δεν σημαίνει ότι τρώω και υγιεινά. Έχω πάρα πολύ καλό μεταβολισμό που συμβάλλει στο να παραμένω αδύνατη. Είμαι ισορροπημένη περίπου διατροφή. Δεν τρώω πάρα πολύ υγιεινά πράγματα. Όπως χάρη, δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι σαλάτες, δεν τρώω πολλά λαχανικά, πολλά φρούτα. Τρώω μια κανονική ποσότητα φαγητού, κάποιες φορές και λίγο πιο μικρή. Αλλά φυσικά θα φάω και τα γλυκά μου, που θα είναι τεράστιες ποσότητες, θα φάω και πατατάκια, γαντεδά και οτιδήποτε σε junk food. Βλέπω άτομα που κάνουν ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή,
που βλέπω που τρώνε πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά. Θέλω να το εφαρμόσω, αλλά δεν νομίζω ότι μου ταιριάζει, γιατί δεν μου αρέσει τόσο πολύ η γενιάτικη τροφή. Θέλω να έχω μια ελευθερία στο τι τρώω. Και αν γυμνάζεσαι σωστά και τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και τρως μια κανονική ποσότητα, τότε δεν χρειάζεται καν να κάνεις τόσο υγιεινή διατροφή είτε να κάνεις δίαιτα κτλ. Όλα θέλουν ισορροπία. Γι' αυτό εγώ γυμνάζομαι για να μην χρειαστεί να κάνω αυτές ήταν οι υποθέσεις σας, ενδιαφέρουσες υποθέσεις. Πολλές, αρκετές δεν ίσχυαν. Το μόνο που με έχει μείνει στο μυαλό είναι το αν είμαι snow. Που θεωρούν ότι είμαι snow, πραγματικά. Πώς. Είμαι τόσο ξεαγάπη, μπορεί να φαίνομαι snow. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα ευχαριστήσω πάλι όσους μου έστειλαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μου στέλνετε οτιδήποτε σας ζητάω, γιατί τότε βλέπω ότι ενδιαφέρεστε για όλη αυτή την μικρή κοινότητα που έχουμε και ενδιαφέρεστε και για μένα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!